θορυκτού Αβέροφ, ένα κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας, αναπαύεται σήμερα στη Μαρίνα του Φλίσβου. Το ότι βρίσκεται όμως εκεί και δεν είναι ένα κουφάρι στο βυθό του Σαρονικού οφείλεται σε μια ανταρσία. Τον Απρίλιο του 1941, λίγες μέρες πριν οι Ναζί μπουν στην Αθήνα, η ελληνική κυβέρνηση αποφασίζει να βυθίσει το Αβέροφ για να μην πέσει στα χέρια του εχθρού. Καμιά εικοσαριά αξιωματικοί εξεγείρονται και απαιτούν τον απόπλου του πλοίου και κάθοδό του στην Αλεξάνδρεια, ακόμη και χωρίς να είναι μέλος νεοπομπής, κάτι που σήμαινε ότι οι πιθανότητες να μην βληθεί ή να μην πέσει σε νάρκες ήταν σχεδόν μηδενικές. Τη νύχτα της 17ης Απριλίου ξεσπάει η ανταρσία. Ο σημειοφόρος του Αβέροφ, Γεώργιος Δροσινός, γράφει στις σημειώσεις του. Ασφαλώς πρέπει να είναι κανείς πάντοτε σε θέση να δώσει μια σαφή απάντηση, να δικαιολογηθεί ίσως για μια μεγάλη, βασική για τη μετέπειτα ζωή του απόφαση που πήρε, τη στιγμή που οι δύο διαφορετικοί δρόμοι ανοίγονταν μπροστά του και περίμεναν την εκλογή του. Ο πατέρας μου, ως νεαρός αξιωματικός, με πρώτη θέση του σε αυτό το καράβι, τον προβλημάτισε πάρα πολύ το ενδεχόμενο βύθισης ή παράδοσης στους Γερμανούς. Και γι' αυτό, στις σημειώσεις τις προσωπικές του, όπου τακτοποιούσε, έβαζε σε σειρά τον προβληματισμό του σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, ανέφερε συγκεκριμένα τα εξής. Ως προς την αυτοβύθιση του Αβέροφ, συνεζητήτω από πολλούς. Προσωπικώς θεωρώ δηλίαν την πράξη της αυτοβυθίσεως πλοίου, το σούτο μάλλον, καθώς ον τούτο ακέραιον από πάσης πλευράς. Εγενάτο όμως το ζήτημα του προσωπικού όπερ θα εκολούθει κατά μεγάλο μέρος την τύχη του πλοίου, στην περίπτωση της καταστροφής του. Αλλά το ζήτημα αυτό ειδύνατο να λυθεί δια της ηθελουσίας παραμονής του πληρώματος επί το πλοίο. Οι σημειώσεις του Δροσινού, το ημερολόγιο του πλοίου και τα σήματα μεταξύ Αβέροφ και αρχηγείου Στόλου, που πρώτη φορά σήμερα παρουσιάζονται, αποκαλύπτουν ένα θρίλερ για γερά νεύρα, όπου η πίεση της κατάστασης, με δεδομένη την είσοδο των Ναζί στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες, φέρνει αντιμέτωπους αξιωματικούς με το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και αναμεταξύ τους. Πρωταγωνιστές δύο σημειοφόροι, ο Διαμαντής και ο Ηλιομαρκάκης, που πείθουν τον πλωτάρχη Δαμιλάτη να αναλάβει την πρωτοβουλία να βγάλει το Αβέροφ από τον ναύσταθμο της Ελευσίνας. Ο κυβερνήτης ήδη είχε εγκαταλείψει το σκάφος και ο ύπαρχος επέστρεφε φέρνοντας τη διαταγή της αυτοβύθισης. Ο Δροσινός θυμάται. Το πλοίο, φαινομενικός χωρίς κυβερνήτη, ήδη τα πράγματά του είχαν φύγει, ακολουθώντας τον δύστυχο κυβερνήτη που είχε πιστέψει στα λόγια εκείνων που ήθελαν να δείξουν αδύνατον τον απόπλου, χωρίς καμία απολύτως διαταγή, ετίθετο φυσικό το λόγο υπό τας αμέσως διαταγάς του υπάρχου, ο οποίος, πιστός εις την υπόσχεσή του, επέστρεφε στο καράβι την ώρα που είχε πει. Εκεί τον περίμενε ένα πλήρωμα έξαλλο, χωρίς καμία έννοια πειθαρχίας και εξημένο από κακόβουλες διαδόσεις, κατά μεγάλη πλειοψηφία υπέρ του άμεσου απόπλου και της καθόδου προς Αλεξανδρία. Ημερολόγιο πλοίου, ώρα 23:15. Πλήστοι εδήλουν ότι θα εκολούθουν την τύχη του πλοίου, παραμένοντας του υπάρχου επί του πλοίου. Τότε ούτως δήλωσεν, δεδομένου ότι ο ασφαλής πλούσιτο αδύνατος δεν δύναται να λάβει μόνος του την απόφαση και ζήτησε να αποβιβαστεί στην ξηρά ή να συνεννοηθεί αρμοδίως, αφήσας να εννοηθεί ότι εγκαταλείπει το πλοίο. Το πλήρωμα εξανέστη όταν έμαθε ότι ο ύπαρχός του τους εγκαταλείπει και απεπειράθη να κακοποιήσει τούτον, πλην όμως τούτο απεφεύχθη, καθότι ο ύπαρχος εξαπατήσας το πλήρωμα διέταξεν εις τάξην απάρσεως και συγχρόνως εγκατέλειπε το πλοίον ομού μετά των δηλών υπαξιωματικών και αναυτών. Τούτο, αντιληφθέντες την αίσθηση του απολύτως πειθαρχούντος πληρώματος, απεδοκίμασεν αυτόν δια των φράσεων «έξω οι προδότες και οι δειλοί». Την κυβέρνηση του σκάφους, υπό τας επιφημίας του πληρώματος, ανέλαβεν ο πλωτάρχης Δαμιλάτης. Ανταρσία σε καιρό πολέμου σημαίνει το λιγότερο εκτελεστικό απόσπασμα, αλλά οι αξιωματικοί είναι αποφασισμένοι. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα, το πλοίο αναχωρεί, επικεφαλής ο πλωτάρχης Δαμιλάτης. Το Γενικό Επιτελείο σε κατάσταση πανικού προσπαθεί να κρατήσει το Αβέροφ στο λιμάνι, θεωρώντας ότι ξεκινά επιχείρηση αυτοκτονίας. Τα σήματα μεταξύ των δύο ασυρμάτων φανερώνουν την ένταση των στιγμών.
ώρα 2:45, από Αγέν προς Αβέροφ. Εν ονόματι κινδυνευούσης πατρίδος, εξορκίζω υποταγήν και επιζητώμεν μεταφοράν στόλου εις Αλεξανδρίαν. Μονομερής ενέργειά σας αποτελεί προφανή κίνδυνον καταστροφής πλοίου από εχθρών ίσως και φίλων. Αγκυροβολήσατε. Ώρα 2:57, από Αβέροφ προς Αγέν. Άπαντες εν το πλοίο επιθυμούσι συνέχισιν πλού. Παρακαλώ επιτρέψατε. Οι επιτελείς του Γεν καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει το Αβέροφ και το πλήρωμά του, που ουσιαστικά έχει κάνει μια ανταρσία επειδή θέλει να πολεμήσει. Προκειμένου να έχει τον έλεγχο της κατάστασης όσο μπορεί, το Γεν υποχρεώνεται να αποστείλει κυβερνήτη στο καράβι, νομιμοποιώντας ατύπως αλλά ουσιαστικά την κίνηση του πληρώματος. Ώρα 3:07 λεπτά. Από Αγέν προς Αβέροφ. Πλούς αδύνατος άνευ κανονικός συγκροτημένου προσωπικού. Ασφαλώς γίνεται στόχος των πυροβόλων των συμμάχων. Καταστροφή σας βεβαία άνευ συνοδείας, διήν συνεννοούμεθα με τα συμμάχων. Εξορκίζω, αγκυροβολήσατε και ομονοήσατε. Αποστέλω κυβερνήτη. Ώρα 4:10, από Αγέν προς Αβέροφ. Επιθυμία πρωθυπουργού Αβέροφ να μην βληθεί. Στις 4:30 τα ξημερώματα, ο πλοίαρχος Βλαχόπουλος επιβιβάζεται στο πλοίο μέσα σε επιφημίες από το πλήρωμα και με τη συγκατάθεση πλέον του Γεν το Αβέροφ ξεκινά για Αλεξάνδρεια. Ώρα 7:45, από Αβέροφ προς Αγέν. Πάντες πειθαρχούν, πλέωμεν αργολικών όπου αναμένομεν διαταγάσιμών. Ώρα 8:55, από Αγέν προς Αβέροφ. Ο Θεός μαζί σας, συνεννοούμε με συμμάχους διαπλούν σας. Αναφέρατε στίγμα, όραν, ταχύτητα και από ποιον εκ των διάβλων Κρήτης θα πλεύσετε προς νότο προς ειδοποίηση συμμάχων. 24/1941, ώρα 1:46. Από αρχηγό στόλου προς Αβέροφ, υποβάλατε λεπτομερή έκθεση επιγεγονότων απόπλου. Ενδιαφέρομαι ιδιαιτέρως δια την διαγωγή και χαρακτήρα ειν έκαστος υπέδειξεν. Την ίδια μέρα το πλοίο έφτασε στην Αλεξάνδρεια και ενημέρωσε σχετικά το Υπουργείο Ναυτικών. 21/4/1941, ώρα 13:57, από Υπουργείο Ναυτικών προς Αβέροφ. Ο Θεός να φωτίζει όλους μας μέχρι της τελικής νίκης. Ο παππούς μου ήταν ναύαρχος. Υπήρχε μια ναυτική παράδοση στην οικογένεια. Και την εποχή που διαδραματιζόταν η ανταρσία στον Αβέροφ, ζούσε μόνιμα στον πόρο. Εκεί λοιπόν άκουγε συστηματικά το BBC, όπως ακούγανε και οι περισσότεροι στην Ελλάδα. Εκεί λοιπόν, όταν ολοκληρώθηκε το ταξίδι και βρέθηκε το Αβέροφ, το θωρικτό Αβέροφ στην Αλεξάνδρεια και βγήκε το πλήρωμα από το καράβι και έκανε μία παρέλαση μπροστά στην παραλία της Αλεξάνδρειας με πρώτο σημειοφόρο το πατέρα μου και εκείνη τη στιγμή ανέφερε από το ραδιόφωνο του BBC ότι πρώτο σημειοφόρος είναι ο Δροσινός, ο παππούς μου από την άλλη άκρη, από τον πόρο, σηκώθηκε όρθιος, δάκρυσε και είπε «Μπράβο σου παιδί μου». Είναι μια συγκινητική στιγμή που δεν μπορούμε να βγάλουμε από το μυαλό μας.